Γεια σας. Πάντα ήθελα να μιλήσω σε αυτήν εδώ την εκδήλωση. Περίμενα λοιπόν το τηλεφώνημα με ανυπομονησία, όπως ο πολιτευτής μετά τις εκλογές περιμένει το τηλέφωνο από το Πρωθυπουργικό Γραφείο για να λάβει υπουργικό θόκο. Χτύψε το τηλέφωνο. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη χαρά μου που είμαστε από το TEDx. Χαίρομαι πάρα πολύ, έχω και τιμή ομιλία. Δεν προλάβω να πω κάτι άλλο. Λέω κατάρρευση του καπιταλισμού. Μα μου λέει, ξέρετε, το flow είναι το θέμα μας. Ναι, εντάξει, λέω, okay, flow και κατάρρευση του καπιταλισμού. Πάλι καλά που δεν ήταν εδώ κάποιος, στη θέση μου δεν ήταν κάποιος ευαγγελιστής. Θα έλεγε το flow και η σωτηρία από τον Ιησού. Και πάλι καλά που δεν είμαι εγώ ευαγγελιστής, θα σας έλεγα το flow, η κατάρρευση του καπιταλισμού και ο Θεός βοηθός. Ας προσπαθήσουμε λίγο να μπούμε σε έναν κόσμο εικονικής πραγματικότητας και να φανταστούμε ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται σε κρίση και σε μνημόνια. Είναι μια χώρα που, κανονική χώρα, έχει εξυπηρετεί τα δάνειά της, κερδίζει χρήματα από τον τουρισμό και τις υπηρεσίες. Γενικά είμαστε αυτό που λέμε μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα. Και ένα πρωί μαθαίνουμε έκπληκτοι ότι η Deutsche Bank, αυτό το διαμάντι της γερμανικής οικονομίας, κάνει πουφ. Δεν μένει τίποτα. Σκάει σαν μια γιγάντια τσιχλόφουσκα. Τότε τι συμβαίνει? Αυξάνονται τα επιτόκια, χάνεται η εμπιστοσύνη στις διεθνείς αγορές, φεύγουν οι τουρίστες από τα νησιά μας και εμείς βυθιζόμαστε στην απελπισία. Εικόνα δεύτερη, είπαμε. Βρισκόμαστε σε έναν κόσμο εικονικής πραγματικότητας. Ας πούμε λοιπόν το 2010, οι πολιτικοί μας δεν πετούσαν ο ένας γιαούρτια στον άλλον και γινόμασταν κάτι σαν την Κύπρο. Δουλεύαμε μέσα σε ένα πλαίσιο συνένεσης και κατορθώναμε να βγούμε από τα μνημόνια. Και ένα πρωί μαθαίνουμε έκπληκτοι ότι η Deutsche Bank, αυτό το διαμάντι της γερμανικής οικονομίας, κάνει πουφ, δεν μένει τίποτα, σαν μια γιγάντια τσιχλόφουσκα. Τόση προσπάθεια για να επιστρέψουμε στο σημείο που βρισκόμασταν, τόσες θυσίες να πάνε χαμένες. Εικόνα τρίτη, επαναλαμβάνω, είμαστε σε έναν φαντασιακό κόσμο. Η Ελλάδα λοιπόν είναι μια πλούσια βιομηχανική χώρα. Βιομηχανική χώρα. Εξάγουμε από καρφίτες μέχρι αεροπλάνα. Εξάγουμε τεχνολογία και, έχουμε, και ζούμε πολλά χρόνια γιατί ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Τρώμε ψαράκι, ελιές, γεμιστά και τυρόπιτες. Και μια μέρα ξέρετε, πουφ και τα υπόλοιπα. Πού θα πουλήσουμε τα προϊόντα μας, τι θα κάνουμε τη βιομηχανία μας, διότι τα αυτοκίνητα και καρφίτσες δεν τρώγονται. Τότε δυστυχώς επιστρέφουμε στα γεμιστά της κυρίας Φωτίου. Ο κόσμος μας τελικά είναι πολύπλοκος. Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλές υπεραπλουστεύσεις. Να πούμε ότι αφού ο καπιταλισμός κάποια στιγμή θα καταρρεύσει, αφού όλοι θα χρεοκοπήσουμε, γιατί να κάνουμε οποιαδήποτε θυσία? Καλά κάνουμε και οφείλουμε σε όλο τον πλανήτη. Έτσι κι αλλιώς, σε λίγο όλοι θα χρωστάνε σε όλους. Αλλά τελικά αυτό δεν είναι σωστό. Στην Ελλάδα τα περισσότερα προβλήματα τα αντιμετωπίζουμε γιατί αρνούμαστε την πρόσβαση στη γνώση. Αρνούμαστε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αφού εμβαθύνουμε σε βάθος. Το βάθος για μας είναι κάτι πραγματικά άγνωστο. Μας ενδιαφέρει μόνο η επιφάνεια. Το τελικό αποτέλεσμα, συνθήματα, συνθήματα, συνθήματα και τίποτα περισσότερο. Κινδυνεύει ο καπιταλισμός? Απάντηση, ναι. Θα καταρρεύσει ο καπιταλισμός όπως το γνωρίζουμε? Απάντηση, ναι, είναι νομοτελειακό. Τότε λοιπόν ζήτω ο νέος καπιταλισμός. Δεν είναι μόνο η Deutsche Bank, είναι όλο το τραπεζικό σύστημα το οποίο έχει σοβαρότατο πρόβλημα. Και ποιο είναι το πρόβλημα? Είναι το χαρτομάνι, είναι η μόχλευση. Οι τράπεζες δυστυχώς έχουν αποκτήσει στη σύγχρονη κοινωνία μας μεγαλύτερο ρόλο από αυτόν που θα έπρεπε να τους αναλογεί. Οι τράπεζες δεν ανήκουν στους μετόχους. Οι τράπεζες ανήκουν στα στελέχη τους. Έχουν πάψει να ανήκουν στους μετόχους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τα στελέχη λοιπόν που ελέγχουν τις τράπεζες μέθησαν από την δύναμη και τον πλούτο. Και επειδή μπήκαν και αυτοί σε μια διαδικασία πλεονεξίας, προσπάθησαν να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την ισχύ τους και τον πλούτο τους. Πώς? Εκτέθοντας τις τράπεζες συνεχώς
στον ήλικο της μόχλευσης. Θα κερδίσουν οι τράπεζες από τη μόχλευση. Μια χαρά. Αυτοί θα έχουν περισσότερα μπόνους. Θα ζήσουν μια πιο πλούσια ζωή, περισσότερη ισχύ. Θα χάσουν οι τράπεζες λεφτά. Και τι είναι, δικές τους είναι. Πρόκειται λοιπόν για ένα παιχνίδι win-win για τα τραπεζικά στελέχη και σίγουρης απώλειας στο τέλος του έργου για τους μετόχους των τραπεζών. Αλλά αυτό ελάχιστα μας ενδιαφέρει. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι είναι και σίγουρης απώλειας για τις ίδιες τις κοινωνίες. Είναι σαφές ότι η λογική, τα κέρδη δικά τους και οι ζημίες δικές μας είναι κάτι που δεν διδάσκεται στο κατηχητικό. Και είναι προφανές ότι χρειάζονται νέοι κανόνες, γιατί κάτι δεν πάει καλά. Τον Αύγουστο του 2007 περιέγραψα σε ένα άρθρο μου αυτό που θα ακολουθούσε συνέχεια με τη Lehman Brothers. Σας διαβεβαιώ ότι δεν είμαι επιθεία, δεν μάσησα τα φύλλα δάφνης, δεν κάπνισα μαριχουάνα. Αυτό που συνέβη είναι ότι η αλήθεια ήταν μπροστά μας, απλά δεν θέλαμε να τη δούμε, όπως δεν θέλουμε να τη δούμε και τώρα. Οι τράπεζες λοιπόν στην Αμερική τότε σταμάταγαν στον δρόμο όποιον έβρισκαν, στο σημείο αυτό είχαν φτάσει, να του φορτώσουν οπωσδήποτε ένα στεγαστικό δάνειο. Υπήρχαν άνθρωποι που είχαν αγοράσει κάτι και είχαν προλάβει να το πουλήσουν πριν το κτίριο κτιστεί και η τράπεζα είχε προλάβει να δώσει και στους δύο δάνειο. Αυτό ήταν θέμα χρόνου κάποια στιγμή να τελειώσει, όπως και τελείωσε. Δεν ήταν λοιπόν θέμα κάποιας προφητείας να καταλάβει κανείς πού θα φτάναμε. Η μεγαλύτερη λοιπόν πηγή προβλημάτων για τα στεγαστικά δάνεια τα θεωρούσαν ένα πολύ μικρό κίνδυνο οι τράπεζες στο παρελθόν, όπως και στην Ελλάδα, γι' αυτό και σήμερα έχουν αρκετά προβλήματα. Ο μεγαλύτερος λοιπόν κίνδυνο, το πιο επικίνδυνο πράγμα λοιπόν είναι ένας υποεκτιμημένος κίνδυνος. Η σημερινή εικόνα είναι πολύ χειρότερη από εκείνη του παρελθόντος. Δεν είναι μόνο τα δάνεια που έχουν δώσει οι τράπεζες και τα οποία τους δημιουργούν προβλήματα επισφάλειας. Είναι κάτι άλλο πιο σημαντικό. Είναι η έκθεσή τους σε σύνθετα χρηματοοικονομικά προϊόντα, τα οποία τα θεωρούν ακίνδυνα. Και εξ αυτού του γεγονότος έχουν βάλει σε αυτά πολλαπλάσια κεφάλαια από αυτά που διαθέτουν. Αυτή είναι η λεγόμενη μόχλευση. Μια βασική διαφορά, ας πούμε, των ευρωπαϊκών και των αμερικανικών τραπεζών είναι το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι θεωρούσαν τα κρατικά ομόλογα σε επένδυση μηδενικού ρίσκου. Και επειδή ακριβώς ήταν μηδενικού ρίσκου, είχαν βάλει πολλές φορές σε αυτά τα κεφάλαιά τους, μέχρι που έσκασε η ελληνική κρίση. Είναι πολύ δύσκολο, είναι πολύ μεγάλο το καράβι για να αλλάξει ρότα. Ακόμα και όταν διαπιστώσει κανείς το πρόβλημα, είναι πολύ δύσκολο να βρει λύσεις και μάλιστα σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα. Κυρίως όμως χρειάζεται ησυχία, να μην επηρεαστεί η εμπιστοσύνη. Και αυτό δεν ξέρω τελικά πόσο εύκολο είναι. Προσωπικά θεωρώ σχεδόν αδύνατον να προλάβουν οι τράπεζες να αλλάξουν πολιτική. Προσπαθούν. Οι κεντρικές τράπεζες βάζουν τους κανόνες, αλλάζουν το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά η εμπειρία στην Ιαπωνία έδειξε ότι αλλιώς λειτουργεί ο χρόνος στην εποχή των παχαίων αγελάδων και αλλιώς ο χρόνος στην περίοδο της αναδιοργάνωσης. Και είναι και διαφορετικές οι δυσκολίες. Εκτιμώ λοιπόν ότι μόνο από τύχη θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε τα χειρότερα και για να σας είμαι ειλικρινής, δεν πιστεύω στην τύχη. Τουλάχιστον στην Ευρώπη, και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι οι κυβερνήσεις έσπευσαν να φορτώσουν τις ζημίες των τραπεζών στους καταθέτες. Είναι εξωφρενικό, άδικο πέρα για πέρα. Είναι σαν να βρίσκεστε μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ για να ψωνίσετε τα είδη καθημερινής ανάγκης, να ανακοινώνετε εκείνη την ώρα το σούπερ μάρκετ χρεοκοπεί και εσείς επειδή έτυχε να είστε μέσα στο σούπερ μάρκετ να καλείστε να πληρώσετε τις υποχρεώσεις της επιχείρησης προς τους προμηθευτές. Είναι πραγματικά παλαβό. Ο πελάτης, λοιπόν, της τράπεζας κατηγορείται γιατί επέλεξε να εμπιστευτεί τα χρήματά του σε μια τράπεζα η οποία όταν το αποφάσισε ο πελάτης λειτουργούσε μια χαρά με τις ευλογίες της κεντρικής τράπεζας. Δεν είναι χαζοί οι άνθρωποι, δεν είμαστε εμείς οι έξυπνοι και αυτοί οι χαζοί, αλίμονο. Οι κεντρικοί τραπεζίτες είναι, αν μη τι άλλο, έχουν πολύ περισσότερες γνώσεις από ό,τι έχω εγώ, για παράδειγμα.
καταλαβαίνουν το παράλογο του πράγματος, αλλά ταυτόχρονα ξέρουν και κάτι περισσότερο από εμένα και από εσάς. Ξέρουν και το μέγεθος του προβλήματος. Θα σου το πω πάρα πολύ απλά. Αν είχα $1,000,000 για ευρώ αυτή την περίοδο, δεν το συζητώ, το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα τα εμπιστευόμουν κάτω από το μαξιλάρι του τραπεζίτη. Έχω και άλλους τρόπους για να τα κάψω, αν θέλω να τα κάψω. Μια μέρα μας παρουσίασαν τα παράγωγα προϊόντα ως τη σωτηρία του καπιταλισμού. Δεν θα έχουμε, λέει, άλλα κράχ, γιατί οι άνθρωποι φέραν τα παράγωγα, την αντιστάθμιση κινδύνου. Διότι σε ένα συμβόλαιο, ας πούμε στο καλαμπόκι, ένας αγοράζει και ένας κερδίζει. Λέει, δεν σε νοιάζει. Αφού ένας αγοράζει και ένας κερδίζει, έτσι εξασφαλίζουμε την ισορροπία του συστήματος, ανεξάρτητα την τιμή του καλαμποκιού, έχει άνοδο ή πτώση. Πάμε τώρα να δούμε πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Πιστεύω λοιπόν εγώ ότι το πετρέλαιο θα ανέβει. Τι έπρεπε να κάνω στο παρελθόν? Στο παρελθόν έπρεπε να βρω μια πηγή, να πάω, ας πούμε, στο Ιράν. Να βρω ένα τάνκερ, να πάω, να φορτώσω, να δω πίσω, να βρω αποθήκες, να αποθηκεύσω το πετρέλαιο και να περιμένω. Πότε θα ανέβει η τιμή του, να το μεταπουλήσω. Στη σύγχρονη εποχή μας όλα αυτά έχουν ξεπεραστεί. Μπορούμε να είμαστε στο σαλόνι του σπιτιού μας, να παίζουμε με το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης και όταν βαρεθούμε το ζάπινγκ, τι να κάνουμε? Να πάρουμε το χρηματιστή μας τηλέφωνο για να αγοράσουμε ένα συμβόλαιο πετρελαίου. Το πιο ωραίο, δεν σας το είπα, δεν υπάρχει πετρέλαιο. Αυτό που αγοράζουμε είναι τίποτα. Όπως και αυτός μας πουλάει, επίσης μας πουλάει τίποτα. Το πετρέλαιο είναι στην πραγματικότητα η πρόφαση. Η πρόφαση για το παιχνίδι, για τον τζόγο. Ένας αγοράζει και ένας πουλάει. Ένα μείον ένα ίσον μηδέν. Αυτό λέει η λογική τους. Θα δούμε όμως ότι πρώτον δεν είναι έτσι και δεύτερον δεν είναι και τόσο αθώο όσο μοιάζει. Μας είπαν λοιπόν ότι τα παράγωγα είναι αντιστάθμιση κινδύνου. Δηλαδή, προσέξτε, αν εγώ είμαι αν έχω ένα ορυχείο ή αν είμαι κοσματοπόλης, κλειδώνω μια τιμή στα $1,200 ουγγιά, ας πούμε, το χρυσό, γιατί αυτή η τιμή με συμφέρει για να συνεχίσω να δουλεύω. Αυτό θα ίσχυε αν τα παράγωγα ίσαν ίσα σε αξία με το υποκείμενο προϊόν, με την παραγωγή, δηλαδή την ετήσια παραγωγή του χρυσού. Γιατί θα μπορούσα εγώ να μην θέλω να πάρω τη ζημιά ή το κέρδος, αλλά να πάρω το ίδιο το προϊόν στη λήξη του συμβολέου του. Αλλά τα παράγωγα είναι 100 φορές η ετήσια παραγωγή του χρυσού. 100 φορές. Και να ήθελε λοιπόν κάποιος να πει, δεν θέλω τα χρήματα, θέλω το χρυσό που λέει το συμβόλαιο που πρέπει να πάρω, δεν μπορεί να τα δώσει κανείς, δεν υπάρχει τόσο χρυσός. Γι' αυτό και πολλές χρηματιστηριακές και τράπεζες λένε ευθέως ότι δεν μπορούν να παραδώσουν. Μιλάμε λοιπόν για ένα τεράστιο καζίνο και όχι για τη στάθμιση κινδύνου. Και αυτό τελικά, πού σκοπεύει? Σκοπεύει στο κέρδος. Οι λίγες τράπεζες και χρηματιστηριακές, οι πολύ λίγες τράπεζες και χρηματιστηριακές που έχουν κάνει ένα ολιγοπόλιο, μονοπόλιο κατά την άποψή μου, το trust λοιπόν αυτό που ελέγχει τις συναλλαγές, χρησιμοποιεί εργολάβους, όπως η ασφαλιστική εταιρεία χρησιμοποιεί ασφαλιστές. Οι ασφαλιστές έρχονται σε εσάς, σας λένε ότι θα γίνετε σώρος, σας χρεώνουν 3, 4, 5% όπου σας βρουν. Στο τέλος, το τραπεζικό σύστημα, το μονοπόλιο, κερδίζει τουλάχιστον ένα ποσό της τάξης του 1%. 1% με 100 φορές στο υποκείμενο προϊόν σημαίνει ότι το trust βάζει στο θησαυροφυλάκιο του κάθε χρόνο την αξία της ετήσιας παραγωγής του χρυσού, χωρίς να έχει ένα ορυχείο στα χέρια του, ένα μηχάνημα και χωρίς να έχει επενδύσει $1. Προσέξτε, διότι ο χρυσοθύρας, για παράδειγμα, έχει έξοδα. Έτσι, έχει έξοδα, δεν βγαίνει το προϊόν έτσι. Τα $1,200 που πουλάει έχει έξοδα ανάλογα με τη τιμή του πετρελαίου και με το κόστος εργασίας κτλ. Που φτάνει 800, 900, 1000, 1100 δολάρια. Ο άλλος το έχει σε καθαρό κέρδος. Όταν πάτε στο βενζινάδικο να αγοράσετε βενζίνη, το λίτρο έχει 1,3 ή 0, και όχι 0,2 ευρώ το λίτρο ή 3 ευρώ το λίτρο ή 5. Γιατί? Σας λένε ότι αυτό συμβαίνει γιατί το επιβάλλουν οι διεθνείς αγορές. Σας πληροφορώ ότι μεγαλύτερη απάτη από αυτό δεν υπάρχει. Και το ίδιο ακριβώς ισχύει σε όλα τα προϊόντα που διαπραγματεύονται χρηματιστηριακά. Όταν μας λένε ότι το καθορίζουν οι διεθνείς αγορές, τι φανταζόμαστε? Φανταζόμαστε δύο παραδοσιακές δυνάμεις. Εμάς, τους καταναλωτές και τους παραγωγούς. Άρα λοιπόν, φανταζόμαστε ότι σε ένα πεδίο εμείς συναντώνται η προσφορά με τη ζήτηση και βγαίνει ένα
τελικό αποτέλεσμα που αυτό είναι που πληρώνουμε στο σούπερ μάρκετ, συγγνώμη, στο βενζινάδικο. Λάθος. Εγώ σήμερα πιστεύω ότι η τιμή των 30 δολαρίων το βαρέλι είναι φτηνή και ότι, πάση περιπτώσει, το πετρέλαιο θα ανέβει. Και αποφασίζω να βάλω όλη μου την περιουσία εκεί πέρα, να αγοράσω 5-10 συμβόλαια. Μαζί με εμένα το πιστεύετε και όλοι εσείς και μαζευόμαστε και αγοράζουμε 1.000, 10.000, 20.000, 100.000 συμβόλαια. Μπαίνει μαζί μας και η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ και το Ιράν και όλος ο κόσμος και αγοράζει συμβόλαια. Λοιπόν, οι τράπεζες που ελέγχουν το σύστημα αυτό μπορούν αντίστοιχα να μας πουλήσουν όσα συμβόλαια θέλουν. Έχουμε εμείς να αγοράσουμε 100.000 συμβόλαια, αυτοί θα μας πουλήσουν 110. Ένα εκατομμύριο, ένα εκατομμύριο ένα. Ένα δισεκατομμύριο, ένα δισεκατομμύριο ένα. Εκτός από τη μόχλευση, που είναι το ένα πρόβλημα, το δεύτερο βασικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει όριο στις συναλλαγές. Και όταν λοιπόν το σύστημα αυτό ελέγχεται από ένα τραστ, καταλαβαίνουμε ποιοι καθορίζουν τις τιμές παγκοσμίως. Κοιτάξτε τι έγινε με το ελβετικό φράγκο. Για να αγοράσετε ένα συμβόλαιο σε νόμισμα, χρειάζεστε για το κάθε συμβόλαιο μια εγγύηση 3.000 δολαρίων. Συνήθως αυτά τα 3.000 δολάρια είναι αρκετό για να καλύψει τις ζημίες σας. Πρέπει να γίνει να υπάρξει μια διαφορά 240 πόντων. Δηλαδή, από το 1.1240 μέχρι το 1.10 στη σχέση ευρώ-δολαρίου, τα έχετε χάσει όλα. Αλλά αυτή η κίνηση των 240 πόντων δεν γίνεται από μέρα σε μέρα, είναι σπάνιο φαινόμενο. Γίνεται κάθε 2-3 χρόνια. Η κίνηση που έγινε στο ελβετικό φράγκο, η αποδέσμευση δηλαδή με το ευρώ, που ήταν η κίνηση, αν θυμάμαι καλά, πάνω από 700 πόντους, γίνεται πολύ σπάνια. Μία φορά στο τόσο. Εκεί λοιπόν εξαφανίστηκε η εγγύηση που είχε δοθεί από τους όσους χάσανε χρήματα, όσους ήταν στη λάθος σειρά και κάποιοι άλλοι γίναν πάμπλουτοι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πολλές τράπεζες βρέθηκαν εκτεθειμένες, διότι ήταν υποχρεωμένες να πληρώσουν αυτούς που κέρδισαν και δεν μπορούσαν να εισπράξουν από αυτούς που έχασαν. Εάν δεν επρόκειτο για το ελβετικό φράγκο και είχαμε ένα πιο δημοφιλές προϊόν, ας πούμε το πετρέλαιο ή το χρυσό, σας πληροφορώ αυτή τη στιγμή θα είχαμε επιστρέψει στην εποχή των σπηλαίων. Δεν θα είχε μείνει τίποτα όρθιο. Θα μπορούσα να σας δώσω νούμερα, στατιστικές, να σας αραδιάσω θεωρίες για το χθες και για το σήμερα. Αλλά δεν είναι αυτός ο σκοπός. Υπάρχουν άνθρωποι περισσότερο έμπειροι από εμένα και περισσότερο γνώστες. Εγώ αυτό το οποίο θα ήθελα να κάνω και προσπάθησα να κάνω, να σας δώσω μια μυρωδιά μιας πραγματικότητας, η οποία δεν φτάνει εύκολα στα αυτιά μας. Όσοι τη βιώνουμε λόγω της εμπειρίας μας στις αγορές, θα πρέπει να σας πούμε ότι είμαστε ειλικρινά πανικόβλητοι. Για επιδόρπιο σας έχω μια είδηση που δημοσιεύσαμε την Τετάρτη που μας πέρασε στο Liberal.gr. Πριν από λίγες μέρες λοιπόν, ο κ. Μπόριο, επικεφαλής του νομισματικού και οικονομικού τμήματος της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών, σε ομιλία του στο Λονδίνο, πληροφόρησε το κοινό της διάλεξης που έδινε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του οργανισμού, αυτή τη στιγμή στις διεθνείς αγορές βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση με αρνητικά επιτόκια κρατικό χρέος ύψους 6,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. Και έκανε την παρατήρηση ότι το μέγεθος αυτό θα αλλάζει προς τα πάνω. Σύμφωνα με κάποιους από τους ακροατές του, το ποσό αυτό είναι ήδη μοχλευμένο μέσα από τα παράγωγα επενδυτικά προϊόντα τουλάχιστον κατά 10 φορές. Μιλάμε δηλαδή για 65 τρισεκατομμύρια δολάρια, όχι δις, τρεις. Και όλα αυτά έχουν περάσει ή σταθμεύουν στο τραπεζικό σύστημα πριν μετακινηθούν στα χιλιάδες hedge funds που ήδη οι τράπεζες και οι τραπεζίτες έχουν δημιουργήσει για να διαφύγουν από τους περιορισμούς των κανονιστικών πλαισίων που έχουν εφαρμοστεί για να αποφύγουμε δήθεν όσα μας οδήγησαν στο 2008. Η πρώτη παρατήρηση είναι ποιος θα πληρώσει τις μεγάλες ζημίες από τα αρνητικά επιτόκια των 6,5 ή 65 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η δεύτερη ερώτηση, τι θα συμβεί αν σκάσει ένα hedge fund? Εδώ θα πρέπει να σας θυμίσω αυτό που είχε γίνει πριν από 20 περίπου χρόνια, όταν είχε σκάσει το LTCM, πολύ μικρή ζημιά, αλλά τότε ο κόσμος μας είχε ταρακουνηθεί. Για τα ζητήματα αυτά θέλησε να μιλήσει ο κ. Μπόριο στο Λονδίνο και προκάλεσε εφιάλτες στο ακροατήριό του.
Για το ίδιο θέμα προσπάθησα να σας μιλήσω και εγώ σήμερα και ελπίζω πρώτον να μην σας κούρασα και δεύτερον λίγο να σας ταρακούνησα. Διότι η αφύπνιση και η γνώση είναι ο μόνος τρόπος για να επιβιώσουμε από τις συνέπειες της κατάρρευσης του τζογαδόρικου καπιταλισμού. Η οποία κατάρρευση, μην έχετε καμία αμφιβολία, θα συμβεί. Είναι απλά και μόνο θέμα χρόνου. Και η αιτία είναι πάντοτε η ίδια. Η μόχλευση και η ανθρώπινη πλεονεξία. Σας ευχαριστώ πολύ.